Τον Αλέξη Φωτιάδη, ως πρεσβευτή του αθλητισμού για το Fair Play, ανακήρυξε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ενώ απένειμε και το βραβείο Fair Play στην ΟΠΑΠ Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ από την ΚΟΕ η επίσημη τελετή ανακήρυξης του πρεσβευτή του Fair Play. Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι συμμερίζεται και στηρίζει τον ορισμό του Αλέξη Φωτιάδη ως πρεσβευτή του Fair Play. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, φίλε Αλέξη, ότι με την επιλογή σου οι στόχοι της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των ηθικών αξιών του αθλητισμού, καθώς και η προαγωγή του πνεύματος που εφαγωνίζεστε, θα κατακτηθούν πλήρως. Το βραβείο της ΚΟΕ για Fair Play απονεμήθηκε στην ΟΠΑΠ Κύπρου με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να εξάρει το έργο και τη διαχρονική προσφορά της ΟΠΑΠ στην κυπριακή κοινωνία. Στα 42 χρόνια της παρουσίας αλλά και της δράσης του στην Κύπρο, ο ΟΠΑΠ στηρίζει μέσα από ένα πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων κάθε αγώνα για τον αθλητισμό, την παιδεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία. Το εφαγωνίζεστε αποτελεί μια βασική διάσταση της δράσης του ιδίου του οργανισμού. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να στέκεται αρρωγός και συμπαραστάτη στην κοινωνία και την πολιτεία. Πολύ περισσότερο τώρα, όπου οι δύσκολες στιγμές αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης ειλικρινών φίλων και συμμάχων ανθρωπιάς, όπως η ΟΠΑΠ Κύπρου. Εξαγγέλλοντας τους στόχους του, ο πρέσβης του Fair Play, Αλέξης Φωτιάδης, τόνισε ότι προγραμματίζει να συνεργαστεί με τις αθλητικές ομοσπονδίες και στην αξιοποίηση των social media. Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με όλα τα παραδείγματα προς μίμηση που μπορούν να είναι προσβάσιμα. Και ο τρίτος άξονας είναι και ο πιο σημαντικός, κατά την άποψή μου, η δημιουργία ενός καναλιού συνεχούς επικοινωνίας.